Την Τρίπολη επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και πραγματοποίησε συναντήσεις με την Περιφερειακή αλλά και τη Δημοτική Αρχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν σημαντικά έργα που αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα στην Αρκαδία αλλά και στους άλλους 4 νομούς της περιφέρειας. Επομένως, εκταίο θα ήταν, έστω και μέσα στο 15 Αύγουστο, τα έργα αυτά να ενταχθούν για να μπορέσουν να υλοποιηθούν με τον τρόπο και την ποιότητα που και εσείς και εμείς θέλουμε. Στηρίζομαι εκδηλώσεις πολιτισμού. Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα υπεγράφησαν προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας και του Υπουργείου που αφορούν στην πλειονότητα των περιφερειακών ενωτήτων, όπως τη συνέχιση των ανασκαφών στην Ρωμαϊκή Έπαυλη στη θέση Κατουνίστρα του Λουτρακίου, τη μελέτη και επισκευή του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο και την ενίσχυση του Διεθνούς Κέντρου Χορού της Καλαμάτας. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι μας ανέπτυξαν το πρόγραμμά τους στον τομέα του πολιτισμού. Ήδη γίνεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη για την Επανάσταση. Και όπως σας είπε και ο ίδιος, μιλήσαμε για το μεγαλόπνο, αλλά στην ορθή κατεύθυνση, σχέδιο ανάπλασης του κέντρου της πόλης. Και παρουσιάσαμε μια πρόταση που αφορά ένα ψηφιακό μουσείο για την Επανάσταση του 1821 που συνδυάζεται με αστικές αναβλάσεις. Δεν μπορούμε να... Ήταν πολύ πρόημη η πρόταση. Απλά επειδή ήταν η παρουσία της Υπουργού εδώ, ήταν μια ευκαιρία να της δείξουμε τα πρώτα στοιχεία. Μας έδωσε κατευθύνσεις πώς μπορούμε να το εξελίξουμε αυτό και θα έχουμε μια νέα συνάντηση πιθανόν στην Αθήνα για να παρουσιάσουμε την πρότασή μας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Στις συναντήσεις της Υπουργού Πολιτισμού με τους τοπικούς φορείς, το παρόν έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου.